Λοιπόν, αυτά... μην απαντήσετε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Κώστα τον Παξεβάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε μαζί. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο ένα channel. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μας παρακολουθεί από τη Δράμα μέχρι και τον Εύρο. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα να μας επιτρέψεις να δούμε ένα σποτάκι 13 δευτερολέπτων και μετά να κάνουμε μια κουβέντα μαζί. Okay. Okay. Στο hot που κυκλοφορεί εκτάκτως αποκαλύπτουμε τα 2059 ονόματα της λίστας Λαγκάρντ. Hot Dog από το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στα Περίπτερα. Όπως καταλάβατε, το Hot Dog, το περιοδικό αυτό το οποίο είναι, επιμελείται, είναι του Κώσταντιν Παξεβάνη και των συνεργατών του και το επιμελείται ο ίδιος βέβαια, αύριο βγαίνει εκτάκτως με μια συνταρακτική αποκάλυψη. Κώσταντιν Παξεβάνη, ο λόγος σε σένα. Ναι, δημοσιεύουμε, έχουμε πάρει την απόφαση μετά από πολλή σκέψη και αφού καταφέρουμε να τη βρούμε βέβαια, τη λίστα θα Λαγκάρντ. Εσείς δημοσιεύουμε 2059 ονόματα, τόσα είναι, όχι 1991-96 που λένε. Και νομίζω ότι μέσα από την ανασκόπηση της λίστας πολύ εύκολα καταλήγει κάποιος στο πώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Να πω εκ των προτέρων ότι δεν σημαίνει η ύπαρξη ονομάτων σε αυτή τη λίστα, δηλαδή ανθρώπων που έχουν ανοίξει λογαριασμού στην HSBC, την Ελληνική Τράπεζα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φοροκλέφτες, απατεώνες, έχουν εξαφανίσει το κράτος ή οτιδήποτε. Σημαίνει ότι έχουν ένα λογαριασμό στην Ελβετία. Ο έλεγχος όλων αυτών των στοιχείων μας κάνει να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια μεγάλη μερίδα από αυτούς είναι πραγματικά άνθρωποι που έχουν τεράστια ποσά και που κατά πάσα πιθανότητα είναι φοροκλέφτες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμφανίζονται επαγγέλματα, τα γνωστά επαγγέλματα που δεν κόβουν αποδείξεις, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι, αλλά και αρχιτέκτονες, να έχουν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό. Εμφανίζονται νοικοκυρές να έχουν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι αχυράνθρωποι. Δεν μπορεί μια νοικοκυρά να έχει μια κατάθεση 5 εκατομμυρίων. Γι' αυτό γίνεται συνεχώς με πολλές νοικοκυρές εννοώ. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι οι εφοπλιστές που δικαιολογούνται να έχουν λεφτά στην κοινή αντίληψη, πλην όμως γίνεται φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά λεφτά και ποτέ δεν φορολογούνται στη χώρα για αυτά τα λεφτά. Υπάρχει μια μερίδα με πολλών επιχειρηματιών με τεράστια ποσά και μεγάλος αριθμός από αυτούς έχουν πτωχεύσει ενώ από ό,τι φαίνεται έχουν λεφτά στην Ελβετία. Και πάμε τώρα στους πολιτικούς. Έχει δημιουργηθεί τα τελευταία τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι, νομίζω, ότι ενδιαφέρει και τον πολύ τον κόσμο, έτσι, κυρίως. Ναι, το θέμα όμως ξέρεις ποιο είναι, ότι το παιχνίδι δεν φαίνεται το πώς έγινε από την ύπαρξη των πολιτικών. Ναι. Πολιτικοί υπάρχουν τρεις. Ο ένας έχει πεθάνει. Οι άλλοι δύο πολιτικοί, ο ένας είναι σύμβουλος του Σαμαρά και ο άλλος είναι ο κύριος Βουλγαράκης. Για τον οποίο θα δείτε τι ακριβώς βρήκαμε. Ο ίδιος το αρνείται. Εμείς δημοσιεύουμε και την άποψή του, πλην όμως τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Να διευκρινίσω ότι δεν έχουμε 2059 ονόματα. Έχουμε 2059 καρτέλες, δηλαδή ιστορικό καταθέσεων, αναλήψεων, σχέσεων με την τράπεζα, ακόμα και διαλόγους που έχουν καταγραφεί από την Ελβετική Τράπεζα όταν πήγε να ανοίξει το λογαριασμό για να το κλείσει. Κώστα, για να καταλάβω, αν μου επιτρέπεις κάτι, από αυτά τα 2059 ονόματα, μόνο τρεις είναι οι πολιτικοί που είναι μέσα? Από όσο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, είναι τρεις οι πολιτικοί. Αλλά ξαναλέω, η κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα διαμορφώνεται με την αντίληψη ότι εκεί μέσα υπάρχουν πολιτικοί. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που έγινε για να φύγουμε από το πραγματικό πεδίο, που είναι ότι οι παρέλες των πολιτικών, οι φίλοι των πολιτικών, οι ομοτράπεζες των πολιτικών είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά με τον τρόπο που τα έχουν στο εξωτερικό και αυτοί οι οποίοι είχαν τη λίστα απλώς τους κάλυπταν. Μάλιστα. Το σκανδαλώδες αυτό είναι. Δεν είναι ότι υπάρχει ο κύριος Στάδιο, ο κύριος Δίνα μόνο. Μάλιστα. Που σας πληροφορώ ότι αν υπάρχουν λεφτά πολιτικών, υπάρχουν σε άλλες τράπεζες. Η HSBC χρησιμοποιήθηκε για να περάσουν λεφτά και να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το συμπέρασμα. Άρα λοιπόν. Το σκανδαλώδες είναι ότι είναι όλες οι παρέες. Οι lifestyle παρέες. Η οικονομική ελίτ, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι ομοτράπεζοι, οι συνδετημόνες του πολιτικού σύστηματος της Ελλάδας είναι εκεί μέσα. Και απλώς το πολιτικό σύστημα και οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν αυτή τη λίστα, το δίσκο, τον ψηφιακό ή το USB, όπως θέλετε να το πούμε, σαν να ήταν απόκτημα προσωπικό τους, μπήκαν σε μια λειτουργία κάλυψής τους.
Αυτό το είναι ακόμη πιο σκανδαλώδη το να είχαν πέντε πολιτικοί λεφτά στο εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώντας αυτό το κομμάτι, τρεις οι πολιτικοί, ένας δεν είναι στη ζωή, ένας βρίσκεται, είναι σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά και ένας είναι ο κύριος Βουλγαράκης. Βουλγαράκης. Από τι λες. Και από εκεί και πέρα βέβαια όλοι οι φίλοι και γνωστοί από δίπλα, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει συντηρούν αυτό το πράγμα. Εκδότες, βιομήχανοι, εκδότες. Ωραία, ωραία. Έχουν τέτοια. Ωραία. Εκδότες. Όλοι αυτοί λοιπόν που συντηρούν. Τα μεγαλύτερα ποσά τα έχουν εκδότες. Μάλιστα. Οι εκδότες έχει διακινήσει μέσα από λογαριασμούς 380 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Τώρα να ρωτήσω βέβαια. Εντάξει, προφανώς έχεις κάνει την ερευνά σου, έχεις τα στοιχεία, έχεις καρτέλες. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει κακόπιστος, ας πάρουμε αυτή την πλευρά, ότι αν έχει γίνει διασταύρωση αυτών των στοιχείων που έχεις βρει. Υπάρχει διασταυρωμένη άποψη? Βέβαια και υπάρχει. Δεν θα δημοσιεύουμε μία λίστα για να παίξουμε παιχνίδι εντυπώσεων ή για να πούμε ότι είχαμε τη λίστα. Υπάρχει διασταύρωση, έγινε διασταυροληψία. Απευθυνθήκαμε στους ανθρώπους με τα μεγαλύτερα ποσά, δηλαδή αυτοί που θα μπορούσαν να αρνηθούν τις σχέσεις τους με όλα αυτά. Απευθυνθήκαμε στη δεύτερη κατηγορία σε ανθρώπους που νομίμως φαίνεται ότι έχουν ποσά. Το άλλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές. Είναι λογικό να έχει τεράστια ποσά, ή όταν είναι, ξέρω εγώ, ξάδερφος στον Άση, ανιψιός στον Άση. Και αυτοί επιβεβαίωσαν ότι πράγματι υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί με αυτά τα στοιχεία που περιγράφουμε, με αυτές τις διευθύνσεις και τα χρηματικά ποσά. Και είπαν οι άνθρωποι ότι αυτά είναι νόμιμα. Μάλιστα. Είναι προφανές λοιπόν ότι όλη αυτή η λίστα, οι καρτέλες, η ακριβής λέξη είναι το σύνολο των καρτελών, η ακριβής φράση. Ναι. Είναι γνήσια, είναι διασταυρωμένη, έχουμε στοιχεία αποδεικτικά για το ότι είναι γνήσια. Από εκεί και πέρα μπαίνει τώρα το θέμα ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι ούτε δημοσιογραφική, ούτε δικαστική. Είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Αύριο θα πάμε να πάρουμε μέτρα για να κόψουμε από τη γιαγιά και τον παππού άλλα 100 ευρώ. Και υπάρχουν αυτοί οι ομοτράπεζοι, δεν ξέρω αν είναι όλοι οι 2.000, αλλά κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι δεν θα πληρωθούν και μέσα από μια επίκληση των νόμων και μια νομιμοφάνεια θα είναι στο απειρόβλητο. Ο ένας θα ανακαλύπτει προσωπικά δεδομένα, ο άλλος θα ανακαλύπτει ότι ήταν παράνομη λίστα, ο τρίτος θα λέει ότι εγώ την έχασα, λες και δεν μιλάμε για μια λίστα με ανθρώπους που πρέπει να ελεγχθούν, όχι κλέφτες απαραίτητα, που πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μιλάμε για ένα CD τέτοιο, αλλά για ένα CD της Πάολα, το οποίο ξάπεσε το κομμωδίο του κ. Βενιζέλου. Και επειδή ήταν πολύ κουρασμένος, δεν έχει το πάρει. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και αυτό, ας πούμε, ο Κώστας Μπαξεβάνης το βρήκε και το δημοσιεύει. Να το πούμε έτσι απλά. Ναι, και εμείς το βρήκαμε και το δημοσιεύσαμε. Ναι. Πρέπει επίσης να πω ότι δεν ξέρουμε αν από αυτή τη λίστα έχουν αφαιρεθεί ονόματα. Α, δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε αυτό το στοιχείο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε, αν στη λίστα του 2059, όχι το 1960 που λένε αυτοί, δηλαδή στη λίστα που είναι με περισσότερα άτομα από ό,τι περιμέναμε. Αν παρόλα αυτά λείπουν ένα ή δύο άτομα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι το μόνο στοιχείο που δεν μπορούμε να το τσεκάρουμε. Κώστα, έχεις μια πολύ σημαντική εμπειρία, ίσως μεγαλύτερη από μένα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, δημοσιεύονται αυτά τα ονόματα. Είπες πολύ σωστά ότι δεν είναι ντε και καλά αυτοί οι άνθρωποι φοροκλέφτες ή φοροφυγάδες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα έξω. Κάποιοι ίσως νόμιμα, κάποιοι ίσως παράνομα. Εσύ πιστεύεις ότι το πολιτικό σύστημα ή αυτό που λέμε σύστημα γενικότερα δεν μπορεί να εντοπίσει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τους πιάσει, δεν μπορεί να τους, αν θες να τους βάλει σε ένα τσουβάλι και να τους βάλει εκεί που πρέπει. Δηλαδή πρέπει, πρέπει να υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος να δημοσιοποιεί κάτι για να γίνονται αυτά. Δεν μπορούν από μόνο τους. Αυτό δεν γίνεται κάθε φορά. Το ίδιο δεν ισχύει με τα οικονομικά σκάνδαλα που ολόκληρη η Τράπεζα της Ελλάδας κάνει εκθέσεις αφού του γίνει εισαγγελική δημοσιογραφική έρευνα και εμφανίζει την έκθεση. Πώς βγήκε το σκάνδαλο της πρώτων? Με όλες οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας την έβρισκαν μια χαρά την πρώτων. Και ξαφνικά όταν ξεκίνησε η εισαγγελική και δημοσιογραφική έρευνα, ήρθε η Τράπεζα και λέει: ναι, υπάρχουν αυτές τις παρανομίες. Το ίδιο γίνεται και σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής. Το θέμα ότι αυτό το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργεί, σπρώχνει την Ελλάδα όλο και παρακάτω. Και το ερώτημα είναι: έχουμε ή δεν έχουμε φτάσει πάτο? Εγώ δεν θέλω να το δοκιμάσω αυτό. Αυτοί επιμένουν ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε. Αυτοί όμως στην περίπτωση που το δοκιμάσουμε και πιάσουμε τον πάτο και είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα, είναι δεδομένο ότι με τις παρέες που έχουν και με την κάλυψη στην οικονομική που έχουν θα διασωθούν. Είτε έχουν κλέψει είτε δεν έχουν κλέψει. Γιατί ακόμα και δεν έχουν κλέψει, έχουν καλύψει τον τάδε βιομήχανο ο οποίος πήρε τα δάνεια, ξέχασαν την κατηγορία αυτή, πήρε τα δάνεια από το ελληνικό κράτος και από τις τράπεζες, τα έβγαλε στο εξωτερικό και τώρα στην Ελλάδα είναι πτωχευμένος. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι επιχειρηματίες στις λίστες αρκετοί, που εμείς πια τους ξέρουμε ως ενταγμένους στο άρθρο 99
ή πτωχευμένους στο χρηματιστήριο, που την ίδια περίοδο εμφανίζονται να έχουν μεγάλες καταθέσεις στην Ελβετική Τράπεζα. Μάλιστα. Τώρα, τι θα δούμε ακριβώς, θα δούμε μόνο ονόματα στο περιοδικό ή θα δούμε και καρτέλες και άλλα πράγματα? Θα δείτε πολλά πράγματα, θα δείτε και ονόματα, θα δείτε και το τι επάγγελμα κάνει ο καθένας για να συγκρίνεται, θα δείτε όλο το ρεπορτάζ για τον κύριο, για τις offshore του κυρίου Βουλγαράκη, για τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, και βεβαίως θα ακολουθήσει και η δεύτερη δόση την Πέμπτη με το όχι αλλά την έκτακτη έκδοση, που παρότι είναι έκτακτη είναι ολοκληρωμένη και έχει και όλα τα ονόματα. Έχουμε και τα ντεσού που λέμε τις ιστορίες που είναι ακόμα πιο σοβαρά σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Οπότε μένει λοιπόν αύριο το πρωί στα περίπτερα όλοι να πάρουμε το χοντό για να δούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες που εσύ ήδη έχεις καταγράψει μαζί με τους συνεργάτες σου. Εγώ θα έλεγα να πάρετε και το χοντό που είναι όχι το έκτακτο, αλλά και το χοντό που είναι στα περίπτερα και αφορά τις υποκλοπές. Για το πώς έγιναν οι υποκλοπές στην Ελλάδα, αποκαλύπτουμε ποιος τις έκανε, ονόματα και τηλέφωνα. Και για το αν τελικά αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε ο Τσαλικίδης. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τεύχος που δεν έχει βέβαια πώς το λέμε αυτό το προκλητικό που έχει η Λίθα Λαγκάρτ, αλλά είναι κάτι που πρέπει να διαβάσουμε και να ξέρουμε τι έχει γίνει. Πάντως να ξέρεις ότι είμαστε φανατικοί αναγνώστες και νομίζω ότι είναι μια δουλειά η οποία αξίζει συγχαρητηρίων και θαυμασμού. Και όχι επειδή σε έχω απέναντι, αλλά απλά, ή στο τηλέφωνο μάλλον, αλλά απλά επειδή είναι έτσι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και συνεχίστε. Εμείς εδώ είμαστε για να στηρίζουμε κάθε θετική προσπάθεια προς την κάθαρση και προς αυτή την κατεύθυνση. Καλό κουράγιο να έχουμε. Να είστε καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Και σε εσένα και σε εσάς. Λοιπόν. Νομίζω ότι μέσα από την ανασκόπηση της λίστας πολύ εύκολα καταλήγει κάποιος στο πώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Να πω εκ των προτέρων ότι δεν σημαίνει η ύπαρξη ονομάτων σε αυτή τη λίστα, δηλαδή ανθρώπων που έχουν ανοίξει λογαριασμού στην HSBC, την Ελβετική Τράπεζα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φοροκλέφτες, απατεώνες, έχουν εξαφανίσει το κράτος ή οτιδήποτε. Σημαίνει ότι έχουν αλογαριαστούν. Λοιπόν, αυτά... μην απαντήσετε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Κώστα τον Παξεβάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε μαζί. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο ένα channel. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μας παρακολουθεί από τη Δράμα μέχρι και τον Εύρο. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα να μας επιτρέψεις να δούμε ένα. Στην Ελβετία. Ο έλεγχος όλων αυτών των στοιχείων μας κάνει να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια μεγάλη μερίδα από αυτούς είναι πραγματικά άνθρωποι που έχουν τεράστια ποσά και που κατά πάσα πιθανότητα είναι φοροκλέφτες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμφανίζονται επαγγέλματα, τα γνωστά επαγγέλματα που δεν κόβουν αποδείξεις, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι, αλλά και αρχιτέκτονες, να έχουν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό. Ένα σποτάκι 13 δευτερολέπτων και μετά να κάνουμε μια κουβέντα μαζί. Okay. Στο hot dog που κυκλοφορεί εκτάκτως, αποκαλύπτουμε τα 2059 ονόματα της λίστας Λαγκάρτ. Hot dog από το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στα περίπτερα. Όπως καταλάβατε, το hot dog, το περιοδικό αυτό το οποίο είναι του Κώσταντιν Παξεβάνη και των συνεργατών του και το επιμελείται ο ίδιος βέβαια, αύριο βγαίνει εκτάκτος με μια συνταρακτική αποκάλυψη. Κώσταντιν Παξεβάνη, ο λόγος σε σένα. Ναι, δημοσιεύουμε, έχουμε πάρει την απόφαση μετά από πολλή σκέψη και αφού καταφέραμε να τη βρούμε βέβαια, πηγήστερα ο Λαγκάρτ. Εσείς δημοσιεύουμε 2059 ονόματα, τόσα είναι, όχι 1991-96 που λένε. Και